Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχει ήδη μπει ο μήνας Αύγουστος από χθες. Υπάρχει μια μικρή κίνηση μονάχα με Έλληνες. Πάρα πολύ καλό αυτό. Θετικό αυτό. Γιατί οι Έλληνες τελικά έχουν αποδείξει ότι έχουν ανθρωπιά, έχουν ομορφιά, έχουν στυλ και ό,τι λίγο ακόμα τους έχει απομείνει το προσφέρουν. Ξέρουν να ζήσουν, ξέρουν να περάσουν, ξέρουν να διασκεδάσουν και ξέρουν ακόμα να είναι και επιφυλακτικοί στον κορονοϊό όπως το έχουν αποδείξει ήδη έως τώρα. Έχει τουρισμό. Αλλοδαπούς πάρα πολύ λίγους. Έχουμε... Και τα ενοικιαζόμενα εδώ στο... Και τα ενοικιαζόμενα έχουμε γύρω στα 50% πληρότητα σε σχέση με πέρυσι. Αναμένεται να αυξηθεί, λέτε. Αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση, αλλά με Έλληνες, όχι με ξένους. Δυστυχώς οι ξένοι φοβούνται να έρθουν, μόνο λίγοι θα έρθουν, οι πιο τολμηροί, αυτοί που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την πατρίδα, την Ελλάδα, εμάς. Έχετε μιλήσει μαζί τους, τέλος πάντων, αυτοί οι λίγοι που έχουν έρθει προς το παρόν, τι σας λένε, πώς νιώθουν? Αυτοί οι λίγοι που έχουν έρθει εδώ πέρα είναι αυτοί που δεν φοβόνται, είναι αυτοί που ξέρουν και νιώθουν σιγουριά, είναι αυτοί που μας εμπιστεύονται και για αυτούς είναι ο επίγειος παράδεισος. Για τους άλλους, οι οποίοι έρχονται πρώτη φορά ή έχουν κάποια προβλήματα υγείας ή ακόμα και αν έχουν έρθει αλλά έχουν περάσει κάποιο πρόβλημα υγείας, φοβόνται να έρθουν. Μια δύσκολη χρονιά, ένα ακόμη πιο δύσκολο καλοκαίρι ήταν για όλους μας, για όλες τις επιχειρήσεις. Ελπίζετε πως δεν θα συνεχιστεί αυτό? Στα 29 χρόνια στην καριέρα μου που είμαι εδώ, πρώτη φορά το αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο κανείς δεν περίμενε, όλος ο πλανήτης δεν περίμενε. Δυστυχώς, από ό,τι ακούω τώρα και βλέπω τα κρούσματα ανεβαίνουνε, ελπίζω να βρεθεί γρήγορα το εμβόλιο και να καταπολεμιστεί ο ιός. Διαφορετικά έχουμε μεγάλη πορεία μπροστά μας για πολλά χρόνια ακόμα θα ζούμε αυτό το πράγμα. Αν και εφόσον δεν βρεθεί το φάρμακο.